Στον χρόνο και στην αδιαφορία των αρμοδίων έχουν αφαιθεί αρκετές παιδικές χαρές στο Ηράκλειο, με την εγκατάλειψη να αποτυπώνεται στον τηλεοπτικό φακό της Crete TV. Κρίμα, δεν είναι? Να έρχονται τα παιδιά στις δρομιές. Βλέπετε κάποιον να φροντίζει το πάρκο, να έχει να καθαρίσει? Όχι, δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα. Ποτέ. Όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα. Για όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Δεν είδα ποτέ καθαρίσει εγώ. Για μήνες δηλαδή μιλάω. Ναι. Κατεστραμμένα παιχνίδια και σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό στο πάρκο Νικαίας. Ακόμη και το παιχνίδι των μικρών παιδιών φαντάζει μέρες μας πολυτέλεια. Μητέρες και γιαγιάδες αγανακτούν. Είναι παντελώς, μα παντελώς αφημένο στην τύχη του. Ενώ είναι μια όαση για τα μικρά παιδιά. Όπως βλέπετε εδώ είναι μια γειτονιά μεγάλη. Είναι αφημένη στην τύχη της. Δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι, όχι στολίδι, αχύρι είναι. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Οι αρμόδιοι έρχονται από εδώ καθαρή? Όχι, τίποτα. Τίποτα δεν βλέπουμε. Τώρα που ανοίγει από την 1η του Μάη, ανοίγει ο καιρός και έρθει το απόγευμα ένας άνθρωπος να κάτσει λίγο να αναπνεύσει οξυγόνο. Αυτό δεν είναι οξυγόνο. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου εσείς για παράδειγμα δεν βλέπετε κανένα? Δεν βλέπουμε κανένα και δεν θα έρθει κανείς. Σε σύριαλ έχει εξελιχθεί πάρκο στην περιοχή της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων. Τα δάπεδα ασφαλείας έχουν εξαφανιστεί, όπως και τα παγκάκια. Ενώ κανένα παιδί όχι μόνο δεν μπαίνει, αλλά δεν πλησιάζει την επίμαχη κατασκευή λόγω ακαθαρσιών. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε αυτές τις παιδιές. Όχι, απέξω. Άμα είδε γεμάτα, βρωμούλιο. Δεν πρέπει να παίξει. Και όμως οι παιδικές χαρές έχουν τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Δεν είναι έτσι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχουμε δυστυχώς και τα φαινόμενα βανδαλισμών που, ό,τι και να κάνει η τεχνική υπηρεσία, κάποια ζητήματα δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Ελλείψη αστυνόμευση σε παρκούς. Το διπορικό συνεχίζεται σε πάρκο στην περιοχή της Κυπούπολης. Τα λόγια είναι περιττά. Ούτε μια κούνια στο συντηρεί το πάρκο, όπως και σε αυτό στην περιοχή των Πατελών, το οποίο δύσκολα εντοπίσαμε. Ο Δήμαρχος ούτε φαίνεται, ούτε φαίνονται οι δημοτικές αρχές εδώ, ούτε αντιδημάρχοι, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα είναι, αυτό είναι μια συνάρτηση κυβέρνησης και Δήμου. Και η γύφτα. Αυτή είναι η παιδιά του χαρά. Άλλο σαν δεν μπορεί να κάτσει. Πρέπει να υπάρχει νοητική συνείδηση. Δεν ξέρω, φταίμε και εμείς οι πολίτες, οι ίδιοι φταίμε. Εσείς με το κονάκι σας μπορείτε να. Όχι. Δεν μπορώ. Κινιόταν πολύ παλιά, πρέπει να τα καθίσουμε καινούρια. Παρόμοιες εικόνες σε πάρκα στις περιοχές Δειλινών και Καμινίων, τα οποία αντί για ζωή ερημώνουν. Πότε έρθει μια κοπελιά και κάνει τσέπα σκουπίδι του παπέρα και πάει σκόνη και φεύγει. Και μέσα δεν μπαίνει άνθρωπος. Στην ανακαίνιση και επιστοποίηση παιδικών χαρών πρόκειται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή, η οποία θα υπογράψει σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα προβεί στον αναγκαίο έλεγχο 50 παιδικών χαρών σε πρώτη φάση, προκειμένου να υποδείξει τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται. Ό,τι μας υποδείξουν θα το κάνουμε. Περιμένουμε να δούμε και το κόστος. Σε 2 μήνες περιμένουμε το πόρισμα. Θα είμαστε έτοιμοι αμέσως να ξεκινήσουμε μέσα στο καλοκαίρι την εργολαβία, να βγάλουμε τη δημοπρασία τη σχετική. Με τον όποιο τρόπο αποφασίσουμε για να αρχίσουν να γίνονται εργασίες. Άρα, ήδη από φέτος, ένα μεγάλο κομμάτι από παιδικές χαρές αναμένεται να έχει αναβαθμιστεί. Η άλλη όψη του νομίσματος, πάρκο στην περιοχή των Πατελών. Τη δική τους γωνιά διαμόρφωσαν από μόνα τους μικρά παιδιά για παιχνίδι και για μπάσκετ. Και μπάσκετα στο δέντρο, για να παίζουν τα παιδιά. Ναι, αυτά παίζουν. Τα παιδιά τα ίδια τα έχουν φτιάξει.